Γεια σας παιδιά, νέο βίντεο σήμερα και όπως μου έχετε ζητήσει πολλές φορές να κάνω full day eating που λένε και στο χωριό μου και αποφασίσαμε αυτή η μέρα να μην είναι με υγιεινά φαγητά της διατροφής μου που κάνω συνήθως, όπως τα ξέρετε τα κλασικά ρύζι, κοτόπουλο, αυγά, πατάτες, βρώμη, να είναι κάτι ξεχωριστό, να είναι full day cheat meal. Cheat day δηλαδή. Αλλά για να ξεκινήσει ένα cheat day πρέπει να προετοιμαστείς κατάλληλα, γιατί όταν έχεις να κάνεις και ένα ταξίδι όπως εμείς σήμερα παίρνουμε τα απολύτως απαραίτητα. Εδώ, ορίστε. Χωρίς αυτά δεν μπορείς να πας μακριά, γιατί φοβάμαι με τις ποσότητες που θα καταναλώσουμε θα έχουμε ένα θεματάκι. Όπως επίσης δεν θα έχετε δει άνθρωπο 49 κιλά να τρώει τόσο πολύ. Ποπή, τι είναι αυτό που έχεις εκεί? Αυτό. Τι είναι αυτό? Για δείξε μου, τι είναι αυτό? Αυτά είναι mini bon. Τι είναι? Mini bon. Δηλαδή? Έχει κανελίτσα, γλάσο. Τίποτα, κάτι ελαφρύ. Είναι το πρώτο μας γεύμα αυτό? Ναι, μαζί με καφεδάκι, ας ναι. πούμε. Στα πόσα μάκρος είμαστε με αυτά? Γύρω στα 7.000. 7.000. Mm. 7.000 τι βρε Πόπη, δεν σε ρώτησε θερμίδες, πρέπει να μου πεις ακριβώς. Πόσα, ξέρω εγώ. Ωραία, ας το υπολογίσουν οι φίλοι μας εδώ, οι συνδρομητές, να μας πούνε πόσα μάκρος είναι αυτά και να κερδίσουν ένα ταξίδι στην Disneyland, άμα το βρούνε. Πάμε να απολαύσουμε το πρωινό μας. Φύγαμε. Τόσο γλυκό που τρως, ναι. πιες και λίγο από αυτό να δροσιστείς. Ευχαριστώ. Που δεν είναι και τόσο γλυκό. Όπω ναι. Καθόλου γλυκό. Έχεις μια κουκίτσα. Για δώσε. Έχω δικαιολογώ πάντως πολλούς. Πλέον. Ξέρουν να τρώνε ρε παιδί μου. Πώς είναι? Δεν υπάρχει. Απίστευτο. Ζεστό. Τώρα μας τα βγάλανε από το φούρνο. Καλό. Αυτά είναι. Πώς αισθάνεσαι? Όμορφα. Νιώθω μια γαλήνη. Μια προσωρινή ηρεμία. Προσωρινή. Γιατί μετά? Μετά να πάμε κάτι άλλο. Από το είναι προς το πέρα θα πάμε. Ναι, τρώμε πρώτα αυτό για να κάνει ο οργανισμός έκρηξη ινσουλίνης. Για να μπορούμε να αφομοιώσουμε περισσότερο φαγητό. Γι' αυτό κάνουμε ύπουλα πράγματα, ξεκινάμε με γλυκό. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Καμιά φλέβα πέταξες? Όχι. Γυμνάζεσαι καθόλου, ε? Κάνεις λίγους κοιλιακούς το πρωί, ε? Ναι, τρεις φορές την εβδομάδα πηγαίνεις ζούμπα. Δεν μ' αρέσει η ζούμπα. Κάνεις γιόγκα, πιλάτες. Γιόγκα. Σε ηρεμή. Ναι. Σε ηρεμή. Ναι, στην ανατολή του ήλιου. Στάση του πελαργού προτιμάς? Ναι, μ' αρέσει. Μπράβο. Εντάξει, άσε τίποτα και για μένα, ρε. Άφησε την κάμερα. Δεν εννοώ το κουτάκι. Το περιεχόμενο από το κουτάκι, άσε μου λίγο. Άμα θέλεις, άφησε την κάμερα και πάρ' το, αλλιώς δεν το αφήνω. Δεύτερο μας γεύμα λοιπόν, Πόπη. Για πες. Είναι εγώ μια απλή ομελετίτσα. Εσύ τορτίγια, αυτό δικό μου. Ναι, αυτό είναι το δικό μου. Αυτό είναι το δικό μου. Εσύ το λίγο. Είσαι σε δίαιτα. Η τορτίγια είναι χωρίς γλουτένι, για να μην θαμπώσω. Ναι. Έχει μια πολύ ελαφριά σόσα από άνηθο. Ναι. Έχει βέβαια και λίγη ντομάτα. Να σου πω. Ναι, ορίστε.
Τα αγκουράκια είναι για διακόσμηση ή υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που υπάρχουν? Όχι, κοίτα, επειδή είναι δύο, από ό,τι ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής τους εκεί? Επειδή είναι δύο, από ό,τι καταλαβαίνω. Να τα βάλουμε στα μάτια. Να τα βάλουμε στα μάτια για μάσκα. Για ξεκούραση. Αλλά τώρα που φάω. Όχι, έχω βαρεθεί να τρώω αγκούρια. Προτιμήσω την μελέτα. Και ψωμάκι και αυτό. Ναι, τι. Τι είναι, ζέας είναι αυτό? Και αυτό χωρίς γλουτένι για να μην θαμπώσουμε. Είναι όντως χωρίς γλουτένι. Για δοκίμασε να μου πεις για την ομελέτα. Πρέπει να είναι καλή. Θα κάνει τη δουλειά, θα την κάνω. Τόση ώρα που κάνανε να μας τη φέρουν, πρέπει να τρέχανε να πιάσουν την κότα να γεννήσει για να φτιάξουν την ομελέτα. Πολύ καλή. Ωραία. Μπράβο. Άντε. Γεια δες εσύ. Νιώθω τη γεύση της βιολογικής ντομάτας. Απίστευτο. Φοβερή. Η γαλοπούλα με χαμηλά λιπαρά, όπως το ζητήσαμε. Τέλειο είναι. Και η κοκακόλα ζύρω, έτσι. Πάντα, ναι. Γεια μας. Την είδες την Ξανθιά? Την Ξανθιά που βγάλανε, την είδες? Ωραία θέα. Πολύ ωραία θέα. Πήγαινε μπροστά. Πήγαινε μπροστά, παιδάκι μου. Για πες, τι κάνει αυτή η άσκηση, λες? Με κουλουτούς γυμνάζει. Το πάνω μέρος ή το κάτω που είναι το δύσκολο, το επίμαχο σημείο? Ωραία, εσύ που θες να τους γυμνάσεις, το καταλαβαίνω. Εγώ τι σου φταίω που θες να ανέβω χίλια και σκαλάκια? Καρδιά, κάνει καλό στην καρδιά. Εγώ έχω πεθάνει, δεν μπορώ άλλο. Ρε Ποπή, ρε τρελή. Έχω θέμα εγώ με την καρδιά, ρε. Σταμάτα. Ποπό, έδειξε ένα πλάνο ο γίγαντας ο σκηνοθέτης. Για πάτα μία. Καλό! Καλό! Πολύ καλό! Δεν έχεις ανάγκη το αερόβιο. Κουράστηκα, ρε παιδί. Πάμε και μία του Δία. Δικεφάλαιον και έτσι. Πώς θα κάνεις? Μία του δικέφαλο πάτα και το τέντο στο άλλο το χέρι από εκεί. Μπράβο, Δία. Πάμε, συνεχίζουμε. Να κάψουμε αυτά που φάγαμε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους ακόλουθους, τους συνδρομητές. Αν ποτέ έχω κάνει κάτι που σας πλήγωσα ή στους πελάτες μου, αν ήμουν πολύ αυστηρός μαζί σας, θέλω να με συγχωρέσετε. Πραγματικά το έκανα για το καλό σας. Δεν ήθελα ποτέ να συναχωρήσω κανέναν από εσάς. Ίσως είναι το τελευταίο βίντεο αυτό που βγάζουμε. Αυτή η δοκιμασία είναι πάρα πολύ σκληρή. Να ανεβούμε όλη αυτή εδώ την απόσταση. Σίγουρα. Πολύ σκληρό, αλλά νομίζω πως σχεδόν τα έχουμε καταφέρει. Δεν έμεινε τίποτα. Έχουμε φάει ολόκληρο γάιδαρο, έμεινε τόση δαουρίτσα. Παίχτες μου, μάγκες μου, μάγκησες. Ανεβήκαμε απάνω, ανεβήκαμε. Και αποφασίσαμε να πάμε από τον άλλο δρόμο που ανεβαίνει στο Παλαμίδι με το αυτοκίνητο που πάνε. Αλλά επειδή ήταν μεγαλύτερη απόσταση, είπαμε να ξανακατεβούμε, αλλά αυτή τη φορά κάτι φορά. Εντάξει, περιττό ότι να πω ότι τα γόνατά μου κοντεύουν να βγουν έξω, αλλά τέτοια καρδιοναπνευστική άσκηση έχω να κάνω καιρό. Οπότε συμβουλή μου είναι από τα βίντεο, vlog που κάνω, να τρέμει το πόδι μου. Α, δεν είμαι καλά. Είναι
κάθε Κυριακή, να κοιτάω, δεν κάνω πλάκα, να παίρνετε το τέρι σας, να έρχεται στο όμορφο τον Άφλιο, στο πιο ρομαντικό μέρος της Ελλάδας, και να κάνετε μία πάνω κάτω το παλαμίδι. Μπορεί δεν κάνω πλάκα, κοίτα πως τρέχω το τέτοιο. Δεν το κάνω επίτηδες. Θα μου πάρει η ώρα να συνέλθω. Μέχρι το επόμενο γεύμα. Έλα, θα πάμε να φάμε. Μέχρι το επόμενο γεύμα. Τρίτο γεύμα μετά από αερόβια άσκηση. Πορτοκαλόπιτα, μιλόπιτα και κοκτέιλάκια. Aperol και Daiquiri που είχαμε και στο χωριό μας. Λοιπόν, να αναπληρώσουμε το χαμένο γλυκογόνο από τους μυς. Ορίστε εδώ, κουτάκι. Λοιπόν, παιδιά, τέταρτο γεύμα, το οποίο είναι κυρίως πιάτο ψαρονέφρι, αλλά κρέμ με μανιτάρι και πατατούλες τηγανιτές, κοτοπουλάκι το ίδιο αλλά κρέμ, με πατατούλες τηγανιτές, σαλάτα χωριάτικη κλασική, μακαρόνια αργολίδας, ψωμάκι με τυροκαυτερί. Περιμένουμε τις κοκακόλες μας, οι οποίες είναι πάντα ζύρω, γιατί προσέχουμε τη διατροφή μας. Πίνουμε λίγο νεράκι για να έχουμε καλύτερη απομείωση του υδατάνθρακα, να έχουμε ένα καλό παμ στους μυς μας. Και αυτά. Και ό,τι θα ακολουθήσει μετά, θα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, τελευταίο γεύμα για σήμερα και τελειώνει έτσι όπως ξεκινήσαμε, με ένα πανέμορφο, πεντανόστιμο, απολαυστικότατο milkshake γεύση που ξέρετε, bueno, είμαι σταθερός σε αυτά και αγριό κόρι. Αγριό κέρασο milkshake. Σου άρεσε όμως, σου άρεσε, σαρλάμ. Αγριό κέρασο. Λοιπόν, να περνάτε καλά, μην κοιτάτε εμάς που τρώγαμε σήμερα όλα αυτά, γιατί είμαστε επαγγελματίες, είμαστε κασκαντέρ και ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε. Μην το επαναλάβετε στο σπίτι. Να περνάτε καλά, να έχετε καλές προπονήσεις χωρίς τραυματισμούς. Χαιρετίσματα από το όμορφο Ναύπλιο, την πιο ερωτική πόλη της Ελλάδος. Και για όσους μείνατε μέχρι το τέλος, έχουμε και ένα εξτρά γευματάκι εδώ. Μια πιτσούλα. Αυτά είναι. Επόπη. Έκτο γεύμα. Εντάξει, λίγο να κάνουμε διαφορά. Δώσουμε λίγο το τυράκι από εδώ. Έτσι. Έτσι μπορούμε. Παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Κάντε κοινοποίηση παντού. Έρχονται νέα βίντεο με διατροφή, προπόνηση και cheat meal. Ακολουθήστε μας στο Instagram, το δικό μου και της Πόπης. Εντάξει, γιπαϊτή μου. Καλές προπονήσεις. Γεια σας. Έλα, εντάξει, πέτσι. Χάρηκα. Κάνε ζουμ στην ύπη. Στα δόντια, δώσα κενό.